Διάχυτη είναι η ικανοποίηση στους φορείς της Καρδίτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επανεντάξει στα μηχανογραφικά των πανελλαδικών εξετάσεων το τμήμα της Δασοπονίας. Την απόφαση σχολίασε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Τσιάκος, ο οποίος δήλωσε ότι χρειάστηκε συστηματικός αγώνας για να πιστεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το δίκαιο αίτημα της Καρδίτσας. Η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τους εισακταίους στα ΑΕΗ και ΤΕΗ της Ελλάδος, το οποίο περιλαμβάνει το τμήμα δασοπονίας της Καρδίτσας, μας βρίσκει ιδιαίτερα ικανοποιημένους. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι ύστερα από αγώνες προσπαθήσαμε να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να απαξιωθεί και να κλείσει το τμήμα της δασοπονίας της Καρδίτσας, διότι είχε όλες τις υλικοτεχνικές υποδομές, είχε εξωτερική αξιολόγηση περάσει και εκτός από αυτού είχε και 13 εργαστήρια. Επιτέλους, την τελευταία στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι πρέπει να δεχτεί εισακταίους το τμήμα της δασοπονίας, το οποίο πληρούσε όλες τις προδιαγραφές. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να πω ότι είναι πλέον μονόδρομος όλοι μαζί, βουλευτές, τοπικοί άρχοντες, τοπικοί φορείς, να παλεύουμε έχοντας ως κοινή συνισταμένη το καλό του τόπου μας. Πιστεύω λοιπόν ότι και σε παρόμοιες καταστάσεις, σε προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο μέλλον, θα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για το καλό της Καρδίτσας, για την ανάπτυξη της περιοχής μας.